Δικαιοσύνη για την άγρια δολοφονία του Κώστα Κατσουλάκη ζήτησαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί του που συγκεντρώθηκαν στο δικαστικό Μέγαρο Χανίων την ώρα που ο 60χρονος δράστης απολογούνταν στην ανακρίτρια για την εμψυχρό εκτέλεση του άτυχου 43χρονου για την οποία κρίθηκε όπως αναμενόταν προφυλακιστέως. Μαζευτήκαμε εδώ σήμερα για να δείξουμε στους δικαστές να κάνουν για μία φορά έστω καλά τη δουλειά τους και να μην αφήνουν συγκληματίες να είναι έξω να τρώνε άνθρωπα παιδιά. Τίποτα παραπάνω. Απλά μία φορά να λειτουργήσει αυτή η δικαιοσύνη και το κράτος, αν υπάρχει βέβαια κράτος. Η προσαγωγή του 60χρονου στην ανακρίτρια έγινε εν μέσω έντασης, με τους συγκεντρωμένους να καταφέρονται με ύβρις και πετώντας μπουκάλια κατά του δράστη της ανθρωποκτονίας. Δεν έλειψε το ανθρωποκυνηγητό όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να φυγαδεύσουν τον 60χρονο από την έξοδο της αντιπεριφέρειας. Ο αδερφός μου γενικότερα δεν είχε καμία διαφορά και καμία προσωπική διαφορά με το δράστη. Όλα αυτά ήταν θέματα του Δήμου, κρατικά χωράφια, κρατικές περιουσίες. Και απλά προάσπιζε το δημόσιο συμφέρον. Απολογούμενος ο 60χρονος που την περασμένη Κυριακή πυροβόλησε και σκότωσε τον 43χρονο πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Ορθουνίου, συγκλονίζοντας την τοπική κοινωνία και προκαλώντας ανίποτο πόνο στην οικογένειά του, υποστήριξε ότι θεωρούσε πως το θύμα είχε εμπάθεια μαζί του. Γενικότερα ο συγκεκριμένος απειλούσε πάντα. Κανείς βέβαια δεν περίμενε ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει τώρα. Αλλά η δικαιοσύνη τους άφηνε έξω όλους αυτούς. Δηλαδή είχε κάνει καταπατήσεις, ο Δήμος τον είχε δικάσει τόσες φορές. Και απλά αυτός ο άνθρωπος ήταν έξω. Υπάρχει από την οικογένεια ένα βαθύ παράπονο για την ανοχή και η οποία υπήρχε διαχρονικά όλο αυτό το καιρό και αυτή η ανοχή όπλησε το χέρι του δολοφόνου. Έχουμε να κάνουμε προφανώς με ένα στιγνό εγκληματία. Εγώ είμαι τόσα χρόνια στα δικαστήρια, είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζω τέτοιου είδους έγκλημα με αυτή τη βαναυσότητα, τη σκληρότητα, τον αποτροπιασμό τον οποίο προκαλεί. Ο 60χρονος είχε απασχολήσει πολλές φορές στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για φθορές κατά της δημόσιας περιουσίας και γενικότερα για παραβατική συμπεριφορά. Ο Κώστας έφυγε, δεν ξαναγυρίζει. Εμείς ζητάμε όμως η δικαιοσύνη να τον κρίνει στο μέγιστο βαθμό που ορίζει η ελληνική νομοθεσία. Χωρίς κανένα ελαφρυντικό. Ήταν όλα προμελετημένα. Το πώς ξεκίνησε μέχρι τη στιγμή που τον εκτέλεσε και παραδόθηκε. Γιατί τον εκτέλεσε, τον έφαγε πισόπλατα. Ο δράστης της δολοφονίας του Κώστα Κατσουλάκη αναμένεται να μεταφερθεί στις φυλακές του Κορυδαλλού.